Είδα και χθες κάνατε κάποια σχόλια και πραγματικά, να ξέρετε, χθες το βράδυ τα είδα, γιατί αν τα είχα δει νωρίτερα, μπορεί και σήμερα να μην έβγαινα. Απλά πραγματικά επειδή σέβομαι κάποιους ανθρώπους. Για παράδειγμα, ό,τι έχει να κάνει με την τελευταία φωτογράφηση που έκανα και έχω αναρτήσει στο Instagram. Μα πολύ ωραία. Η κυρία Κακαβά έκανε ένα σχόλιο το οποίο θεώρησα. Με το καπέλο, δεν λες. Όχι, ένα λεπτό. Έκανε ένα σχόλιο το οποίο εγώ προσωπικά θεώρησα αρκετά σεξιστικό, ειδικά από μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα, ότι τύπου. Ότι είναι και φέτος της μόδας να είμαστε όλοι τσιτσίδι. Δεν ξέρω πώς εσείς έχετε την έννοια μοντέλο στο μυαλό σας και είναι. Μα δεν είπαμε ότι ήταν και πολύ άρρηκτη. Δήμητρα, να σε ρωτήσω κάτι. Αλλά άκουσα την έκφραση, αν μου επιτρέπετε, άκουσα την έκφραση τύπου ότι είναι και φέτος της μόδας να είσαι τσιτσίδι. Το θεωρώ αρκετά σεξιστικό αυτό το σχόλιο. Τσιτσίδι ή της μόδας. Γιατί δεν μοντέλο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πουλήσει όσο καλύτερα γίνεται ένα προϊόν. Γι' αυτό και οι πελάτες μας εμπιστεύονται και οι εταιρείες τα προϊόντα τους για να τα προμοτάρουμε όσο καλύτερα γίνεται. Μπορώ να μιλήσω λίγο, Δήμητρά μου, λίγο για θεωρώ ότι δεν προσβάλλω κάποια αισθητική. Άκουσε με, Δήμητρά μου. Και ειδικά από μια τόσο όμορφη γυναίκα, δεν περίμενα ένα τέτοιο σχόλιο. Άκουσε με, Δήμητρά μου, λοιπόν, καταρχάς μακριά από μένα τα σεξιστικά σχόλια. Εγώ είμαι πάντοτε υπέρμαχος των γυναικών και πάντοτε θέλω οι γυναίκες να τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά με ό,τι καταπιάνονται, γιατί θεωρώ ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες. Από εκεί και πέρα, εσύ προσωπικά είσαι ένα κορίτσι με πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα. Και από σένα θέλω να δω και άλλα πράγματα. Η λέξη τσιτσίδι δεν νομίζω ότι σε προσέβαλε κάπου. Δημήτρα, τώρα, μην τρελαθούμε. Είναι χαριτωμενιά, αλλά πραγματικά να σου το κάνει. Η Δήμητρα είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει μια καριέρα. Απασχολεί νομίζω τη δημοσιότητα για άλλους λόγους, όχι γιατί κάνει γυμνές φωτογραφίσεις. Και για μια γυναίκα που έχει τόσο έντονη προσωπικότητα όσο εσύ, Δήμητρά μου, θέλω να σε βλέπω και διαφορετικά. Πού είναι το κακό? Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα μετά πολύ από πολλά, που πολλά και χρόνια μιλάς. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα κόνσεπτ, μια καμπάνια, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ με την εταιρεία Olof. Πραγματικά. Δεν θα πρέπει να θίγεστε. Τα τελευταία χρόνια νομίζω έχετε δει. Δεν θίχτηκα και πάντα δέχομαι. Επίτρεψε μου, γιατί σου λέω πραγματικά σε παρακολουθώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ η εκρηκτικότητα του χαρακτήρα σου. Και είσαι ένα κορίτσι που δεν κάνεις δημόσιες σχέσεις και βγαίνεις και τα λες χήμα και τσουβαλάτα. Και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει όμως να θίγεσαι έτσι εύκολα, γιατί καταρχάς η πρόθεσή μου δεν ήταν να σε θίξω. Ούτε σένα προσωπικά, ούτε καμιά άλλη. Είπαμε και τώρα από εκεί και πέρα. Πόσο καλή αν εμένα δεν μου αρέσει να κάνω γυμνές φωτογραφίσεις, είναι καθαρά υποκειμενική δική μου άποψη. Δήμητρά μου, τώρα θέλω να επιτρέψω. Η λέξη τσιτσίδι βάζει απλά κάποιες ταμπέλες και επειδή έχετε το βήμα εσείς στην τηλεόραση και περνάτε κάποια μηνύματα, μας βλέπουν μεγάλοι και μικροί άνθρωποι. Βρε Δήμητρά μου. Μεγάλοι και μικροί άνθρωποι και γενικότερα υπάρχει ταμπέλα πλέον. Α, αυτός είναι ταξιτζής. Α, αυτός είναι λαϊκατζής. Α, αυτός είναι περιφερειακός. Ουσιαστικά βάζουμε τέτοιες ταμπέλες και. Δεν είναι όμορφο αυτό. Δήμητρά μου, σε παρακαλώ τώρα, μην μας κάνεις τέτοια σεμινάρια. Δεν έχουν πει ποτέ από εμάς καμία ταμπέλα. Όχι, δεν κάνουμε σεμινάριο, κανένα. Αυτό κάνεις τώρα. Από εμάς ειδικά επειδή δεν έχει πει ποτέ καμία ταμπέλα. Αν εσύ λοιπόν θεώρησες αυτό, ότι αυτό το σχόλιο σε θίγει, το εξέλαβες πολύ λάθος. Δεν το είπε για να σε θίξει. Ίσα-ίσα υπερθεμάτισε σε ένα κορίτσι ταλαντούχο όπως εσύ, ότι μπορούμε να δούμε από σένα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν θα έπρεπε να σε θίξει. Και εμένα πάντως προσωπικά μ' αρέσουν όλο το φάσμα των φωτογραφίσεων που κάνεις και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά ξαφνικά τώρα τι ήταν. Απλά πραγματικά έχετε δει, είχα τόσα χρόνια να κάνω κάτι παρόμοιο και επιλέξαμε να κάνουμε ένα τέτοιο κόνσεπτ γιατί ήταν μια συγκεκριμένη καμπάνια. Απλά Δήμητρα, εκτός από σένα, είχαν προηγηθεί. Το καλύτερο για την εταιρεία που συνεργάστηκα. Εκτός από σένα όμως, είχαν προηγηθεί και άλλες κυρίες που είχαν έτσι εκθέσει τα κάλυπτα τους δημόσια. Κοπέλες. Και είπα και εγώ, εξέφρασα την άποψη, είναι της μόδας φέτος. Γιατί ξέρεις, εμένα φέτος είναι η πρώτη χρονιά που κάνω αυτή τη δουλειά. Βρίσκομαι στην τηλεόραση με αυτό το ρόλο να σχολιάζω αυτά που βλέπω. Καμιά φορά μπορεί να είμαι υπερβολικά αυθόρμητη, παραπάνω αυθόρμητη από όσο πρέπει και ειδικά εσύ θα έπρεπε να το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί και εσύ είσαι ένα αυθόρμητο κορίτσι και έχεις βρεθεί στο επίκεντρο και έχεις γίνει βορρά σχολείων. Και στενοχωριέμαι λίγο που έμεινε σε μια συγκεκριμένη έκφραση. Εγώ μπορώ να καταλάβω, Δήμητρα, και αν θα τα πούμε και από κοντά, καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτό το σχόλιο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Η πρόθεσή μας. Ξέρεις ότι αυτό δεν είναι κακή. Επίσης και η φωτογράφηση ήταν όντως εμπνευσμένη, για να το πω. Απλά δεν γράφηκε από την Instagram. Ήταν όντως εμπνευσμένη από την Kylie Jenner και το είχα δει από πέρυσι. Και ήθελα να βρω ένα κόνσεπτ και με μια εταιρεία το οποίο θα κάνουμε κάτι παρόμοιο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν αισθητική. Λυπάμαι αν
Δεν ήταν κάτι που. Και εμάς μας άρεσε. Δήμητρά μου, σίγουρα μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό παιδί ο Γρηγόρης, η πρόθεσή μας ήταν καλύτερη. Να απλά μόνο γερή, κάτι τελευταίο να πω, ρε παιδιά. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εδώ για να φέρουμε μια άποψη, έτσι. Καλό καλοκαίρι. Κάποιους... Επίσης. Δεν θίγουμε κανένα άλλο καλοκαίρι. Σε κάποιους δεν είναι άρεστη. Δήμητρά μου, σε ευχαριστούμε. Δεν έχουμε καμία κακή πρόθεση, ούτε για εσένα, ούτε για κανέναν. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε από κοντά. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε γρήγορα, έτσι, για να χαιμίσουν και λίγο τα πνεύματα.